Σήμερα διάφοροι φορείς της περιοχής έχουν κυκλοφορήσει ένα υπόμνημα διαμαρτυρία το οποίο υποστηρίζει ότι θα πρέπει καντίνες να δημιουργηθούν κτλ. Εγώ ήθελα να ρωτήσω πώς εκτιμάτε εσείς ότι μπορεί να αναπτυχθεί μια περιοχή η οποία είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα Natura 2000 και η οποία επίσης είναι ζώνη οικιστικού ελέγχου. Σας αρέσει η εικόνα της περιοχής έτσι όπως είναι σήμερα? Εγώ προσωπικά τη φαντάζομαι διαφορετική. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Καλή όλη αυτή η περιβαλλοντική όρη, η προστασία, αλλά όταν γίνονται υπερβολικοί καταλήγει να είναι και εις βάρος του περιβάλλοντος και εις βάρος, γιατί δεν νομίζω ότι είναι ωραία η εικόνα στο μεγάλο και στο μικρό λιβάρι σήμερα. Έτσι δεν μπορώ να χαρακτηρίσω αυτό υπόδειγμα προστασίας περιβάλλοντος. Όχι, δεν είναι. Υπάρχει καμία έτσι, δράση. Έτσι, ειδικά ορισμένα στις γωνίες, πιο πολύ με σκουπιδότοπο θυμίζει. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα ούτε το περιβάλλον προστατεύεται και παράλληλα η περιοχή χάνει δυνατότητες ανάπτυξης. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ έχω ένα παράδειγμα. Ξέρετε, οι Ινδοί λατρεύουν τις αγελάδες. Τις θεωρούν ιερές. Ναι. Καταλήγουν να είναι αποστεωμένες και οι αγελάδες, αποστεωμένοι και οι Ινδοί. Εάν όμως επιτρεπόταν να τις αναπαράγουν και να, τρώνε μια-δυο αγελάδες στις 10 και οι αγελάδες θα ήταν πιο καρδαμωμένες και οι Ινδοί πιο χορτάτοι. Ναι. Είναι λίγο ακραίο παράδειγμα, αλλά σας το λέω, πρέπει να είναι λελογισμένα όλα αυτά. Η Βόρεια Εύβοια, ενώ έχει, συνολικά μιλάω τώρα γι' αυτό, ενώ έχει πανέμορφες παραλίες, εφάμιλες για μένα καλύτερες της Χαλκιδικής, ναι, δεν τις αξιοποιούμε. Έχω πάει στη Χαλκιδική και βλέπω πώς βγάζουν λεφτά από τον τόπο τους. Mm-hmm. Θέλω να το δω αυτό και στον τόπο μου. Τώρα, με ποιον τρόπο, τι αλλαγές πρέπει να κάνουμε, είναι μια μεγάλη συζήτηση. Βέβαια. Αλλά ότι σίγουρα κάτι πρέπει να αλλάξει, δεν έχω καμία αμφιβολία. Μπροστά στο πρόβλημα που αυτή την περίοδο έχει δημιουργηθεί, το αν υπάρχουν επαγγελματικές δραστηριότητες στον Αιγιαλό ή όχι, εμείς με την πράξη μας αυτή σταθήκαμε απέναντι σε μία παραφροσύνη του νόμου, και όταν λέω παραφροσύνη, σε ένα νομοθέτη που έγινε η ΖΟΕ το 90, που πιθανόν να μην είχε έρθει ποτέ στον τόπο μας, με την ρητή πράξη νόμου, το ότι απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα στο κομμάτι του μικρού και μεγάλου λιβαριού, στον Αιγιαλό και στην παραλία. Όταν αυτή τη στιγμή υπάρχουν τόσες δραστηριότητες επισήμως που λειτουργούν, τουριστικές, ξενοδοχειακές, καταστήματα εστίασης και δύο οικισμοί. Η λειτουργία των καντινών είναι σταγόνα στον ωκεανό. Αυτή ήταν η θέση μας, όχι το να λειτουργήσει η καντίνα του Κώστα του Μπάμι ή οποιοδήποτε χύψη πολίτη μας. Είναι να μην περιοριστεί το δικαίωμα των πολιτών της περιοχής μας να δραστηριοποιούνται στον τόπο τους τη στιγμή που δεν βλάπτουν περιβαλλοντολογικά τον τόπο. Ναι. Γι' αυτό το λόγο, δηλαδή, θέλουμε να δείξουμε τη διαμαρτυρία μας σε αυτό τον ξύλινο νόμο που δεν έχει καμία σχέση πραγματικά με την πραγματική εικόνα της περιοχής. Κάποιοι φορείς, σύλλογοι, ιδιώτες έχουν υπογράψει το συγκεκριμένο υπόμνημα με σκοπό να δημιουργηθούν και φέτος καντίνες μέσα στα νόμιμα πλαίσια. Εσάς ποια είναι η άποψή σας σε σχέση με το συγκεκριμένο υπόμνημα, κυρία Αναγνώστου? Το υπόμνημα ζητάει την αλλαγή της νομοθεσίας για τον αγροβιότοπο. Δεν ζητάει να πάνε καντίνες να γίνουν παράνομα κάτω. Ζητάει να αλλάξει ο νόμος για τον αγροβιότοπο, ένας νόμος που έχει καταστρέψει την περιοχή της εστίας εδώ και 27 σχεδόν χρόνια. Τι θα έπρεπε όμως ουσιαστικά να γίνει? Θα έπρεπε να αλλάξει όλο το νομικό πλαίσιο γύρω από το συγκεκριμένο θέμα? Εδώ και 25 χρόνια αυτή η κατάσταση ταλαιπωρεί τον τόπο, γιατί δεν μπορεί να έχει η περιοχή μας μεταξύ της Natura 2000, έτσι έχει οριστεί, που Natura 2000 σημαίνει προστασία περιβαλλοντολογική συγκεκριμένης ζώνης,
έχει βάλει στο γύψο όλη την περιοχή μας. Φανταστείτε ότι δεν μπορεί να γίνει καμία κατάτμιση γης, δεν μπορεί να γίνει καμία οικοδομική δραστηριότητα σε περιουσίες που υπάρχουν 2 χιλιόμετρα απόσταση από τον Αιγαλό, με πάρα πολλά άλλα προβλήματα που καμία αδειοδότηση για καμία επιχειρηματική δραστηριότητα. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξει. Γιατί? Γιατί το αντίθετο συμβαίνει. Υπάρχουν 2 οικισμοί. Κανείς δεν μπορεί να τους αμφισβητήσει. Ο συγκισμός Κανατάδικα και ο συγκισμός Σουκαΐτη. Υπάρχουν πολλές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που κανείς δεν μπορεί να τις αμφισβητήσει. Εδώ, για αυτό το λόγο, πρέπει να σταθούμε απέναντι και να με προστάρει το Δήμο, ο οποίος κοφεύει όλα αυτά τα χρόνια, και όχι μόνο οι τωρινοί, αλλά και όλες οι δημοτικές αρχές, δεν αντιμετώπισαν το πρόβλημα και δεν το αντιμετώπισαν στο πιο σημαντικό που έγινε. Πριν λίγο καιρό, ξέρετε πολύ καλά, έγινε ο σχεδιασμός του σχέδιου πόλης της Ελλειψού. Η εταιρεία Αιγαία που ήρθε, ούτε καν πλησίασε για 2 χιλιόμετρα. Το τουριστικό κομμάτι, ξέρετε που το έβαλε, του Δήμου μας, στις Μηλιές το πήγε. Είναι τρομερό. Κανείς δεν ενδιαφέρεται για το πραγματικό πανέμορφο κομμάτι που έχουμε, που μπορούν να συνυπάρξουν άνθρωποι περιβαλλοντολογικά μαζί με τα πουλιά και με τα ζώα, και αυτό να γίνει εστία ανάπτυξης και όχι εστία καταστροφής του τόπου μας. Άρα είστε υπέρ του να δημιουργηθεί μια τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή, χωρίς όμως να βλάπτεται το περιβάλλον. Ακριβώς. Και είναι ξεκάθαρο ότι η λειτουργία αυτών των μικρών καντινών για 1,5 μήνα το χρόνο, ας μου πει κάποιος ότι βλάπτει το περιβάλλον. Με αποδεδειγμένους λόγους, έτσι. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω δει κανέναν, μα κανέναν λόγο που μπορεί αυτή η δραστηριότητα να βλάψει περιβαλλοντολογικά την περιοχή μας. Τώρα, αν πάτε μια βόλτα, δεν υπάρχει τίποτα εκεί πέρα. Η θάλασσα έχει κυριαρχήσει παντού, μέσα στον Αιγαλό. Είναι δυνατόν να λέμε? Και από την άλλη πλευρά, αν πάτε μια βόλτα στο κομμάτι που έχει κατοικηθεί, οι παράγκες έχουν καταλάβει τον Αιγαλό. Εδώ δεν μας βγάζουν τα μάτια? Μας βγάζουν οι καντίνες τα μάτια? Καταλάβετε τι λέω? Πρέπει με κάθε τρόπο ο Δήμος, αντί να είναι θεατής, να κοφεύει και να κάνει μικροπολιτικά και ψηφοθυρικά παιχνίδια, μιλάω ο Δήμος γενικά, από το 90 μέχρι σήμερα, να σταθεί μπροστάρης, να δημιουργήσει μια καινούρια περιβαλλοντολογική μελέτη και να αλλάξει τους όρους χρήσης γης της περιοχής μας. Θέλετε να μας εξηγήσετε ποια είναι η έκταση που θεωρείται υδροβιότοπος στην περιοχή? Το μικρό και μεγάλο λιβάρι μόνο. Ωραία. Έχετε να κάνετε κάποια άλλη δήλωση σχετικά με το θέμα? Εκτός από τον Τάσο τον Αγδινιώτη, που το 1989 κυνήγησε την υπόθεση και πήγανε και στα δικαστήρια με τους δημάρχους τότε, του Δήμου Αρτεμισίου και του Δήμου Ωραιών, για να μικρύνει η έκταση του υγροβιότοπου, γιατί είναι τεράστια, κανένας άλλος δεν έχει ενδιαφερθεί μέχρι σήμερα για αυτό το θέμα, το οποίο έχει καταστρέψει την νηστεία.